θα λειτουργήσουν αυτές οι επιτροπές, θα είναι ευέλικτες έτσι ώστε οι φτωχοί άνθρωποι που θα κάνουν τις αιτήσεις τους ή που θα ενημερώνονται οι κατάλογοι των επιτροπών αυτών γρήγορα να παίρνουν το ρεύμα, θα λειτουργούν καθημερινά και γρήγορα? Η εκτίμησή μου είναι ότι θα λειτουργήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Επιτρέψτε μου όμως να σας δώσω μια συνολικότερη εικόνα. Βεβαίως. Δύο λεπτά. Πρώτον, η απόφαση της κυβέρνησης είναι ότι δεν θα μείνει χωρίς ρεύμα καμία από τις μερικές χιλιάδες οικογένειες συνανθρώπων μας που είναι γραμμένες στα κοινωνικά συσίτια των Δήμων και της Εκκλησίας και που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι τους. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι γραμμένοι στα κοινωνικά συσίτια. Ναι. Επειδή έχετε βάλει την 1η Νοεμβρίου ως προθεσμία. 1η Νοεμβρίου. Ναι. Υπάρχουν και κάποιοι βέβαια οι οποίοι δεν πάνε στο συσίτιο. Η απόφαση λοιπόν είναι αυτές οι μερικές χιλιάδες συνανθρώπων μας να αποτελέσουν μια ειδική κατηγορία του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, έτσι ώστε με ένα κόστος περίπου μισό ευρώ το χρόνο για όλους τους υπολείπους καταναλωτές της ΔΕΗ να γίνει η αποπληρωμή της συγκεκριμένης δαπάνης. Επαναλαμβάνω, για ένα κόστος περίπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ, μισό ευρώ το χρόνο να μην υπάρξει οικογένεια που είναι γραμμένη σε συσίτιο Δήμου και Εκκλησίας και δεν θα έχει ρεύμα. Ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Ερώτηση, υπάρχουν οικογένειες... Να σας δώσω μια εικόνα. Είναι σημαντικό, κύριε Υπουργέ. Είναι σημαντικό γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Υπάρχουν οικογένειες που δεν πάνε σε συσίτιο. Όπου βρίσκονται όμως σε δραματική κατάσταση και δεν έχουν. Τους έχει κοπεί το ρεύμα. Ναι. Με αυτούς τι γίνεται? Έχει δοθεί εξουσιοδότηση σε αυτές τις τετραμελείς επιτροπές. Όπου ήδη η ΔΕΗ από χθες το μεσημέρι έστειλε τα περίπου 700 ονόματα που είναι τα στελέχη της ΔΕΗ και του δικτύου που θα συμμετέχουν στις επιτροπές απεστάλησαν στην Κεντρική Ένωση Δήμων. Επίσης, να σας πω ότι σε χθεσινή μου επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο απεστάλλει ειδική εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος προς όλους τους Μητροπολίτες, προκειμένου και οι Μητροπόλεις της χώρας να ετοιμάσουν τις σχετικές καταστάσεις. Επιπλέον, επειδή είχα συνομιλία ο ίδιος εχθές και με τον κύριο Καμένη και με τον κύριο Μπουτάρη, οι δύο μεγάλοι δήμοι της χώρας έχουν επίσης ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες τους κοινωνικής αλληλεγγύης και πιστεύω ότι πολύ σύντομα και σε αυτούς τους δύο μεγάλους δήμους που πάντα τα προβλήματα είναι περισσότερα θα έχουμε τις αντίστοιχες καταστάσεις. Κύριε Υπουργέ, μια διευκρινιστική ερώτηση. Υπάρχουν οικογένειες που τους έχει κοπεί το ηλεκτρικό γιατί αδυνατούν να το πληρώσουν. Με αυτές τις οικογένειες τι θα γίνει και μπορεί να μείνει στο συσίτιο. Μπορεί να είναι άνθρωποι ας πούμε οι οποίοι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Γιατί είναι 350.000 αυτοί. Είναι, όπως είναι... είναι 350.000 χωρίς ρεύμα, δεν είναι όλοι αυτοί στα συσίτια. Όλοι αυτοί δεν είναι στα συσίτια. Είναι 350.000 που είναι αυτοί ρεύματος. Οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει. Είναι ένα... Αφήστε τις επιχειρήσεις. Μιλάω μόνο για τα νοικοκυριά. Με αυτούς τι θα γίνει? Έχουμε δύο κατηγορίες δικαιούχων. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή που σας προανέφερα. Μάλιστα. Και η οποία πάθηκε απόφαση σύμφωνα και με την γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και της Ένωσης Περιφερειών. Μιλώ για τους συνανθρώπους μας, τους εκτός τυχών για τους οποίους θα συγκροτηθούν οι συγκεκριμένες ειδικές ομάδες. Και είναι και η άλλη κατηγορία συνανθρώπων μας που μπορεί να ενταχθεί στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο όπως έχουν ενταχθεί. Άλλες 470. Ναι, για να ενταχθούν όμως.